Την ομορφιά την έχει μαζί του, δηλαδή από τη γέννα του αυτό το πλάσμα, τι να λέω. Δώστε μας λίγο χρόνο, να, μέχρι να έρθει το καφεδάκι μας και επιστρέφουμε με Κώστα Μαρτάκη στον αέρα του ρυθμού 949. Και να σας πω κάτι, τον περίμενα πώς και πώς. Η αλήθεια είναι, το λέω και στους φίλους και γελάω, μου μείνανε κάτι προσκλητήρια του γάμου που δεν τα είχα δώσει, γιατί πίστευα ότι τον Κώστα Μαρτάκη θα τον δω νωρίτερα. Και του λέω, βρε αγάπη μου, αφού έτσι κι αλλιώς το ρυθμό 949 σε αγαπάμε, θέλουμε να σε ακούσουμε, μήπως να έρθεις τώρα και να τα πούμε λίγο, να πάρεις και το προσκλητήριο για την Τετάρτη. Να το έχω εδώ. Δεν θα ξέρεις να έρθει. Καλώς ήρθες. Βρε, εγώ θα ερχόμουν και χωρίς προσκλητήριο, μην νομίζεις. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Σ' αγαπώ τόσο πολύ και τον Άγγελο, αλλά εσένα σε ξέρω πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια, λοιπόν, παρόλο που δεν μας φαίνεται. Και εκεί θέλω να μείνω. Λοιπόν, εγώ θα κάνω ένα intro. Κάνε, ναι, σε αυτό που θα θέλω στη συνάντησή μας. Θέλω να πεις ότι έχω γυρίσει και όλα τα φώτα μας. Έχω κάνει πλατό θέλω εδώ. Θέλω να πω ότι είσαι μαγικός όπως πάντα και το ξέρουμε όλοι πολλά χρόνια τώρα. Ο Κώστας Μαρτάκης στον αέρα του ρυθμού 949. Μου επιτρέπετε να πω τρεις ατάκες έτσι για intro, ναι, αυτής της συνάντησής μας. Πρώτον, είναι ο καλλιτέχνης με τον οποίο έχω κάνει live radio. Το πιο παγωμένο ever, με μείον πραγματικά, με χιόνι, με έναν Κώστα να παγώνει και να τραγουδάει το Άστα Χριστούγεννα που θα το ακούσουμε λίγο αργότερα. Κούκλος μεν, αλλά παγωμένος άνθρωπος. Χιόνι κανονικό στο κέντρο της Αθήνας, δεν είναι... Στην πλατεία Κοντζιά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι είναι αυτός ο καλλιτέχνης που του λες βάλε μια υπογραφή εκεί στο μπάνερ και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες και παίρνει το μαρκαδόρο και χαλάει όλο το μπάνερ και τους πετάει όλους έξω. Δεν χρειάζονται άλλοι. Ακριβώς. Και θα κλείσω έτσι το intro μου και θα βάλω τραγούδι, και τι τραγούδι μάλιστα, λέγοντας ότι είναι αυτός ο άνθρωπος, ο φίλος μου που σε πάρτι γάμου οι δυο μας έχουμε πιει τα περισσότερα welcome drinks. Πραγματικά, σαν πενταήμενη. Μας κοιτούσαν στο γάμο, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που παίζει είναι το κέρμα και θέλω σας παρακαλώ πολύ να το προσέξετε. Είναι Κώστας Μαρτάκης στο ρυθμό 949 και επιστρέφω να πούμε πολλά και γι' αυτό και για πολλά πολλά ακόμη. Μείνετε μαζί μας. Δυναμώστε! Έως το ρυθμό 949, εμείς μεταξύ μας τα έχουμε πει όλα. Εντάξει, είμαστε έτοιμοι. Λέμε, τζάμπα βγαίνουμε στον αέρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να μου πεις λίγο για το κέρμα που έπαιξε πρώτο. Για το κέρμα. Είναι η επιστροφή σου η ωραία, πώς μ' αρέσει. Είναι η επιστροφή, είναι το δεύτερο τραγούδι ουσιαστικά από την καινούργια δισκογραφική τη Μίνο σε EMI Universal. Είναι και αυτή σαν Ισπανό τέτοιο. Ναι, ναι, ταιριάζει όμως της Μίνο, τα κορίτσια μου τα λένε. Μίνο, EMI Universal, όλα μαζί. Όλα τα ονόματα. Είναι το δεύτερο τραγούδι ουσιαστικά. Είναι προάγγελος δίσκου. Είναι με έναν άνθρωπο που γνώρισα πρόσφατα και χαίρομαι πάρα πολύ, τον Τζικάλ, τον Καλογερόπουλο δηλαδή, τον Γιώργο, που νιώθω ότι μαζί του, εσύ επειδή γνωριζόμαστε κιόλας, θα λέω απλά για να τα ακούει ο κόσμος, γιατί μας τα έχουν ξαναπεί, είναι η αναζήτηση ήχου τα τελευταία χρόνια που είχα την ανάγκη να βρω το δικό μου ήχο πια, γιατί δοκιμάστηκε σε πολλά πράγματα, είχα την ανάγκη να δοκιμαστώ και ήθελα κάπου τώρα... Κοντεύω, να δηλαδή, τώρα το Μάιο θα γίνω 40. Μη από τα 40 και μετά. Μαρτάκι, μη μου λες, εσύ είσαι πάντα. Δηλαδή, πότε έφτασε 40, απορώ, γιατί εγώ ακόμη δεν έχω φτάσει. Εγώ τα έφτασα. Εγώ ρε, μου απαντάς σοβαρά. Πώς να τα έχεις φτάσει εσύ, αφού στα πόδια μου μεγάλωσες. Για πες λοιπόν και κατασταλάζεις στον ήχο. Και λίγο, ναι, νιώθω ότι με τον Γιώργο έχω βρει έναν ήχο που νιώθω ότι μου ταιριάζει και θέλω να συνεχίσω να έχω μια συνέπεια σε αυτό. Είναι στίχος και μουσική του Τζικάλ και εύχομαι να αρέσει στον κόσμο και τα επόμενα έχουν πολλά αριθμικά. Στον κόσμο και τώρα κοίταξε, επειδή έβαλε στον κόσμο θα τα πάμε, θα έχει μια ροή ωραία η κουβέντα μας, έχουμε έτσι να πούμε διάφορα. Πήγαινε μου όπου θες γιατί εγώ είμαι χαοτικός. Ναι. Κράταμε εσύ μέσα σε όρια. Αν και είναι ένας άνθρωπος ο καλλιτέχνης μπροστά μου, ο οποίος και ραδιόφωνο και τηλεόραση τα έχεις κάνει και τα έχεις κάνει τόσα χρόνια Κώστα. Δηλαδή κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι σε πόσα πράγματα έχεις δοκιμαστεί, όλα με επιτυχία και από όπου περνάς γιατί όλοι τα κάνω με αγάπη. Ναι, αυτό δεν ξέρω αν είναι επιτυχημένα, αλλά το κάνω με πολύ αγάπη, πολύ αλήθεια και νιώθω ότι αυτό ανταποκρίνεται και ακριβώς το γουστάρει ο κόσμος. Ακριβώς, ακριβώς. Ο κόσμος λοιπόν έχει γράψει κάποιες ερωτήσεις εδώ στο ρυθμό και θέλω λίγο, θα μου δίνεις σύντομες απαντήσεις, περιστάζω μετά σε δικές μου, μαζί με τις ευχές, τις πολλές ευχές που έρχονται για τη νέα χρονιά κτλ. Χρόνια πολλά παιδιά, σας αγαπώ όλους. Αν ήταν να κρατήσεις μια στιγμή από το 2023, ποια θα ήταν αυτή?
Έχει πολλές, παιδιά, δεν μπορεί να επιλέξει το αγόρι. Ναι, τώρα δεν μου έρχεται. Θα ήταν όμως η κυκλοφορία αυτού του τραγουδίου, δεν θα ήταν που έχει ποντάρει αυτό. Να πω ένα έτσι λίγο τετριμένο, αλλά είναι αλήθεια. Θα πω τη στιγμή όταν άκουσα το τραγούδι αυτό από τον Τζικάλ, γιατί είναι αυτό που με έκανε και σκέφτηκα ότι να, αυτός είναι ο δρόμος που θέλω να ακολουθήσω τουλάχιστον 1-2 χρόνια αυτό. Ακόμα. Βέβαια. Τι θέλεις να σου φέρει το 24? Να μου φέρει το 24. Να μου φέρει ταξίδια για τη δουλειά μου. Να μου φέρει οι συνεργάτες μου εδώ πέρα λένε κι άλλα. Κι άλλα, κι άλλα, γιατί σαν τα ταξίδια δεν αντέχουν, δεν έχει. Τους έχω τεντώσει. Δεν έχει σαν τα ταξίδια, παιδιά. Είναι ωραίο πράγμα τα ταξίδια. Γιατί ξέρεις τι, ωραία, δουλεύω. Είμαι, τώρα αυτή σύντομες απαντήσεις μου είπες. Είμαι από το 2006 στο χώρο. Ναι, είμαι από το 2006 στο χώρο. Εμφανίζομαι Αθήνα, Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια συνεχόμενα. Δεν έχω βγει πολλές φορές στην περιφέρεια, στην επαρχία και έξω από τα σύνορα της Ελλάδας στους ανθρώπους που με στηρίζουν, που με αγαπάνε. Αυτό το αγαπάτε να το κάνετε. Το αγαπάμε και νομίζω ότι και ο κόσμος το αγαπά. Φέβαια, γιατί το έχει την ανάγκη να μας δει. Πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί να μας δει είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. Οπότε είναι καλό να πηγαίνουμε εμείς κοντά στον κόσμο. Εγώ συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό. Μία ακόμη από τις ερωτήσεις που έρχονται διάφορες εδώ. Ποιο τραγούδι από τα δικά σου κρατάς στην καρδιά σου? Δηλαδή προφανώς κάποιο που κάτι σημαίνει για σένα όλα αυτά τα χρόνια της δισκογραφίας σου. Δύο πράγματα κρατάω. Δύο τραγούδια. Το ένα είναι το Θέλω Επικοντός Διακοπές, γιατί είναι το πρώτο μου τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι που με γνώρισε ο κόσμος. Αν δεν παίξει το Μάιο αυτό, δεν έρχεται Χριστού. Δεν έρχεται. Θα σου πω άλλο και εδώ. Δεν έρχονται διακοπές. Περίμενε, πρέπει να την πω σωστά τη φράση. Ναι, ναι. Θα την πω σωστά για να το κρατήσετε σωστά. Αν δεν έρθει αυτό και δεν παίξει Μάιο, δεν πάμε για διακοπές. Και αν δεν έρθει τόσο τα Χριστούγεννα, δεν πάμε για γιορτές. Για γιορτές χριστουγεννιάτικες. Ένα αυτό και το άλλο. Και το δεύτερο είναι η Ανατροπή. Είναι η Ανατροπή, ένα τραγούδι που μου έχει γράψει ο Δημήτρης Κοντόπουλος και η Ελένα Βραχάλη στο ξεκίνημά μου. Και με έχει στιγματίσει. Οι μισοί με θέλουν και με αγαπάνε στα πιο χορευτικά και οι άλλοι μισοί με λένε μπαλαντάκια εξαιτίας αυτού του τραγουδιού. Play το τραγούδι, παρακαλώ. Πολύ ωραίο τραγούδι. Το αγαπώ. Το αγαπάς. Και είναι και η στίχη της Βραχάλη. Πολύ ωραία. Είναι Κώστας Μαρτάκης από. Παιδί μου, ξέρεις τι παθαίνουμε με σένα. Θυμόμαστε τον εαυτό μας. Του 8 ή του 7 αυτός που άκουσα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, σε ποιο ραδιόφωνο ήμουν τότε και πώς το έπαιζε αυτό το τραγούδι. Και... Λοιπόν, άκου, Χριστούγεννα. Χριστούγεννα σε δύο μέρες. Και μετά Πρωτοχρονιά. Και γενικά οι γιορτές. Όχι, έχουμε και άλλη γιορτή. Ανάμεσα. Τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Έχουμε άλλο πάρτι να κάνουμε. Έχω ωραία κοκτέιλ για welcome. Τέλεια. Πρόσεχε μου λερθέτε γιατί δεν βλέπω να. Λοιπόν, να κοιμόμαστε στο θέλω γράμμα. Να μου απαντήσεις. Ακόμα τώρα θα το κάνεις σωστά. Ναι, ωραία, θέλω ναι, να μου απαντήσεις σε ερωτήσεις χριστουγεννιάτικες. Ξέρεις, αλλά με τι τρελαίνομαι, συγγνώμη. Τι, με τη φωνή. Όταν ναι, αλλάζει η φωνή σου και γίνεται έτσι. Έχω και παιδική όμως. Κοκαλών. Όχι, δεν μ' αρέσει παιδική. Δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει αυτή η. Η νούμερο 5 από την γάμα. Μάλιστα, λοιπόν. Είναι θα είμαστε σοβαροί. Εντάξει, συγγνώμη. Μικρό έλεγε καλέντα. Ναι. Έλεγες. Και βγάζα και λεφτά. Και τι τα έκανες? Παιχνίδια, τι να τα κάνω. Παιχνίδια. Τώρα λες καλέντα. Τώρα λες καλέντα. Τι εννοείς? Λες καλέντα. Εγώ να λέω. Να βγαίνω έξω. Όχι ρε παιδί μου, με το στριγκονάκι. Να σου πω κάτι, θα ήταν πολύ ωραίο να το κάνουμε αυτό. Κώστα, να το κάνουμε να podcast. Έβλεπα. Πάμε μαζί. Να σε έβλεπα να είσαι κάπου έξω με το τριγωνάκι να λες καλέντα. Από πόρτα σε πόρτα. Φλογέρα. Με φλογέρα πήγαινε. Με φλογέρα, ναι, γιατί ήμουνα τότε σε ένα ιδιωτικό. Ως ναι. Καλό παιδάκι. Και εγώ είχαν πάει σε ιδιωτικό για να φλογέρα και έλεγε. Ήμουνα, ναι, ήταν ένα παιδάκι, είχε ένα πνευστό που είχε πλήκτρα. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτό το όργανο. Okay. Μελόδικα. Μπράβο, ναι. Τα ξέρεις εσύ. Εγώ φλογέρα, τριγωνάκι και πιανάκι. Πηγαίναμε. Συγκροτηματάκι. Ναι, σίσο. Σαν τις μέλισσες. Ένα πράγμα. Όλοι μαζί. Εγώ ήμουν τότε ο μάστορας. Αλίμονο, frontman του συγκροτήματος. Λοιπόν, αγαπημένη χριστουγεννιάτικη ταινία. Το Holidays. Το Holidays. Πολύ μου αρέσει το Holidays. Αγαπημένο ξένο χριστουγεννιάτικο. Αγαπημένο ξένο χριστουγεννιάτικο. Να μην πω τη Μάρα Ιακάρη. Να πει που σου αρέσει. Ποια ιδέα έχει κατατίσει αυτό το τραγούδι. Εγώ, α πούμε, είμαι κολλημένη στο Last Christmas. Δεν πειράζει. Wham είναι. Ναι, εντάξει. Εμένα μου αρέσει ο Μπουμπλέ. Μπράβο, πολύ ωραίες διασκευές. Έχει πολλά, αλλά ναι. Μπουμπλεδίστηκα. Ναι. Πολύ ωραία. Μελομακάρονα κάνεις? Ναι. Τι βάζεις τα μελομακάρονα? Πες μου τρία υλικά.
Τι είναι στη βάση το μελομακάρι? Πώς τα φτιάχνει τα μελομακάρι? Καρύδι, μέλι, και αυτό είναι για το από πάνω. Ναι. Πορτοκάλι, ξύσμα πορτοκαλιού. Μπράβο, τα σωστά κάνεις, τα καλά. Εντάξει, εντάξει, τρία, ευχαριστώ. Σε έχω πιστέψει. Κοιτάς από εκεί, παίρνεις βοήθεια? Όχι, όχι. Απλά να σου πω κάτι, είναι συνταγή της γιαγιάς. Αν δεν την έχω μπροστά, δεν. Δεν, ωραία. Και θέλω να μου πεις και κάτι άλλο. Το κέικ το φτιάχνω από μόνος μου. Τα μελομακάρι, άμα δεν δω με ποια σειρά τι, θα βγουν. Πολύ φίλος μου. Ό,τι να είναι θα βγουν. Πολύ φίλος μου. Να σου πω λίγο κάτι. Ένα τελευταίο θέλω να μου πεις. Είσαι από τους τύπους που όταν ξεκινάνε να στολίσουν χριστουγεννιάτικο δέντρο, βάζουν πρώτα λαμπάκια και μετά στολίδια ή πρώτα στολίδια και μετά λαμπάκια? Πρώτα λαμπάκια βάζεις και μετά. Αλήθεια, ναι. Θα μπλοκάρουνε, γιατί? Όχι, τίποτα. Ήθελα να δω πόσο φρικ με αυτό είσαι, ας πούμε. Πρώτα έρχεται για το πες. Δέντρο. Ναι. Πρώτα έρχεται από κάτω πάνω, ας πούμε, το πατάρι, έρχεται από το αυτό, δεν από ξέρω. Πάνω από κατεβαίνει, πάνω. Ναι, από τη σοβίτα κατεβαίνει κάτω. Μάλιστα. Σκουπίζω όλο από πάνω μέχρι κάτω, γιατί έχει μαδίσει λίγο. Παρθένος είσαι. Δίδυμος. Δίδυμος, Με δίδυμο. Τέσσερις άνθρωποι σε ένα. Πολύ ωραία τα περνάτε. Καταρχήν, συγγνώμη, μπαίνει χριστουγεννιάτικη μουσική. Λίγο κρασί. Ως τα Χριστούγεννα. Έχω παρέα, όχι, ξένα. Μπουμπλέ. Ναι, μπουμπλέ και τέτοια. Ωραία. Και μετά ξεκινάει όλο αυτό. Το δέντρο κατεβαίνει. Σκουπίζεται όλο αυτό. Κατεβαίνουν οι κούτες, κατεβαίνουν όλα αυτά. Μπαίνουν τα λαμπάκια. Μπαίνουν τα στολίδια. Πολύ κρασί. Με παρέα, οικογένεια και όλα αυτά. Στολίζουμε όλοι μαζί. Μετά περνάμε στον κήπο. Στολίζουμε και τον κήπο. Λοιπόν, στολίζουμε και τις πόρτες. Στολίζουμε τα πάντα. Άνω τελεία του χρόνου. Αν δεν προλαβαίνετε, podcast κρατήστε εδώ λίγο ένα τηλέφωνο που θα σας δώσω, να τηλεφωνήσετε, θα σας στολίσει καταπληκτικά. Στον αέρα. Στον αέρα, ναι, στον αέρα. Παιδιά, να σας πω κάτι, είχα ξεχάσει ότι είναι ασυγκράτητο αυτό το αγόρι, ότι τα λέει όλα έτσι χύμα και πολύ ωραία. Λοιπόν, άκουσέ με, εγώ ήθελα σήμερα να σε δω. Ήθελα να δω αν είσαι έτοιμος για τις γιορτές. Έχω καταλάβει ότι είσαι από το Νοέμβριο περίπου έτοιμος για αυτό που θα γίνει, δηλαδή τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Φέτος άργησα. Άργησες, 20 Νοέμβρη νομίζω στόλισα. Μπράβο. Στολίζω από την πρώτη εβδομάδα του Από Νοέμβρη. Την πρώτη εβδομάδα, εντάξει, ξέρεις. Απλά να έχεις μαζί σου ανθρώπους, φίλους και συνοδοιπόρους αυτή τη ζωή που να το αντέχουν αυτό. Γιατί είσαι σαν κάτι άλλες φίλες μου και μια ξαδέρφη μου που στολίζουν από τον Νοέμβριο και λένε ότι έχω βάλει τα πρώτα και πηγαίνεις και είναι το σπίτι του Άι Βασίλη. Όχι, εμένα δεν είναι το σπίτι του Άι Βασίλη, αλλά μου αρέσει να τα βλέπω και τις γιορτές και το μήνα πριν, να βλέπω στολισμένο, να βλέπω λαμπάκια και τέτοια. Μέχρι τα φώτα παθαίνω ιστερία. Θέλω να τα πετάξω σκουπίδια όλα μαζί. Όπως είναι. Ήθελα λοιπόν να γνωρίσετε και αυτή την πλευρά του Κώστα Μαρτάκη. Ένας καλλιτέχνης που, να σου πω κάτι, πόσα χρόνια συμπληρώνει στη δισκογραφία? Από το 2006 πόσα χρόνια είναι? Από το 2006. Αν σου έλεγα. 18. Να σου πω κάτι. Παλιόγερε. Αν έπρεπε. Α, συγγνώμη. Άστε τώρα, σκέφτεσαι. Σε 2 χρόνια. Από τώρα. Από τώρα θα γιορτάσω τα 20 χρόνια Κώστας Μαρτάκης. Θα είμαι εκεί. Όχι, δεν θα είσαι εκεί. Θα τα οργανώσεις εσύ. Ναι, μετά το γάμο μπορώ και αυτό. Μετά το γάμο, με όλα αυτά που κάνεις. Σε 2 χρόνια εκτιμάσου από τώρα, γιατί σε ό,τι καταπιάνεσαι, γιατί κάνεις πολλά, τα καταφέρνεις και το κάνεις με πολύ αγάπη και πολύ δοτικότητα και επειδή σε ξέρω και σε θαυμάζω όλα αυτά τα χρόνια, τα 20 μου χρόνια θέλω, χωρίς να σε βαραίνει αυτό ότι κάτι, θέλω να το αναλάβεις. Με τεράστια χαρά και θα πω τώρα, θα πω και κάτι σοβαρό, γιατί έχουμε πει όλα τα στέρεμα μας. Αυτό είναι η ζωή. Αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι ο στόχος. Να περνάμε ωραία και να λέμε χαρούμενα πράγματα. Αλλά θέλω να πω ότι είσαι από τους καλλιτέχνες που αγαπώ πολύ, που έχεις υπάρξει δίπλα στα ραδιόφωνα, σε όλα τα ραδιόφωνα και στο ρυθμό 949. Σε ό,τι και αν σηκώσαμε το τηλέφωνο και είπαμε θέλουμε τον Κώστα γι' αυτό, πάντα ο Κώστας με πολύ καλή διάθεση ήταν εκεί, με ωραίες επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό το εκτιμάμε πάρα πολύ οι άνθρωποι που σε ενδιαφέρουν. Οι άλλοι δεν σε ενδιαφέρουν. Καλά το πες, καλά το πες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι μαγικό έχω να πω. Θα το βάλω αυτό το τραγούδι μαζί με το αντίστοιχο της Δέσποινας Βανδύ. Ναι. Το είπα και πριν. Το «Ως τα Χριστούγεννα» είναι το τραγούδι που εμένα είναι το αγαπημένο μου. Που παίζει πάντα και μας κάνει, ας πούμε, τη σωστή εισαγωγή στις γιορτές. Εγώ με αυτό θέλω να σε χαιρετήσω από τον αέρα. Δεν φεύγεις εντελώς. Από τον αέρα λίγο να βάλουμε ένα. Δεν φεύγω, εσύ είπε, αποχαιρέτησέ με, εγώ εδώ θα κάτω. Θέλω να σου πω, τόσο τα Χριστούγεννα σε 15 Αύγουστο σε συναυλία κάπου στη Θεσσαλονίκη. Αφού τραγουδάω 3,5 ώρες και πια έχει αρχίσει και κλείνει ο λαιμός μου. Παιδιά, τι άλλο θέλετε να σας πω, τα είχα πει όλα. Τι άλλο θέλετε να σας πω, πετάγεται ένας ζαβός
Με την καλή έννοια και μου λέει τώρα στα Χριστούγεννα. Λέω ρε ζαβός είσαι καλοκαιριάτικα, θες τώρα στα Χριστούγεννα. Να σου και πω μου, κάτι. Και λέω, ναι. Του δίνω το μικρόφωνο. Μου λέει, εξήγησε μου το λόγο. Μου λέει, δεν λέει ω τα Χριστούγεννα. Σωστό. Δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Ωραία. Είναι ότι από τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα, κάποια στιγμή μέσα σε αυτό τον καιρό, εγώ θα σε έχω κάνει δικιά μου. Άρα πες το. Άρα, συμπληρώνοντας αυτόν τον κύριο τον υπέροχο, θα πω ότι είναι το τραγούδι που δεν πρέπει να παίζει ανήμερα 25 του μήνα, αλλά από 26 παίρνει airplay. Ακριβώς. Και πάει μέχρι τις 24. Γιατί υπάρχει και του χρόνου τα Χριστούγεννα. Φέτος δεν τύχησα. Ελπίζω όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητα να έχετε περάσει καλά με αυτό το υπέροχο αγόρι. Κώστα Μαρτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Πολύ εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Ελπίζω όντως να κάναμε λίγο έτσι τον κόσμο που πίζει αυτή τη στιγμή στους δρόμους και γενικά τον τελευταίο καιρό. Και γενικά πίζει και με πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο με πολλά τους πράγματα, δρόμους. Ναι. Να έχουμε όμορφες γιορτές, χαρούμενες, έτσι φίλοι, οικογένειες να είναι όλοι ενωμένοι, να περάσουμε ωραία χαμόγελα έτσι. Και να έρθει ένα καινούριο 2024, καινούριο, δεν υπήρχε και παλιό. Ένα ωραίο 2024. Mm-hmm. 24. Δεν είμαι καλά. το οποίο να έχει όλα τα καλά. Να έχει όλα τα καλά μέσα από την ψυχή μου και να έχει και πολύ τρέλα. Γιατί η τρέλα, νομίζω, όταν παίρνουμε και πολύ σοβαρά τα πράγματα, ή τη ζωή μας ή τον εαυτό μας, οδηγούμαστε σε λάθος δρόμους. Θέλει καμιά φορά έτσι να χαλαρώνει. Τα λες ωραία, άκου και πώς τραγουδάς, φιλάκια. Φιλάκια πολλά.